Έχει και από εκεί. Ωραία μυρωδιά. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα, βγαλμένο έτσι. Γλυκιά μυρωδιά. Ιδιαίτερο. Βγάλεις κάτι. Τι είσαι εσύ, κυρία? Κάτσε να βγάλω μια στον τόπο του. Για βγάλω το. Μετά το σκοτώσω. Εδώ και εγώ τα άλλα. Εδώ τι είναι αυτά? Αυτό πατήθηκε. Όχι. Άμα το πεις το πάτησε αυτό εδώ. Από εδώ όπως το βλέπω κάτι θα το βγάλουμε για να καταλάβω. Σαν και τα ελάσματα. Αλλάξω. Ναι, ναι, βγάλω το. Χοντρό πόδι. Ρουσουλολακτάριος. κάτι. Κάτι τέτοιο είναι αυτό τώρα. Κάτι. Κάτσε το κάνω. Τι ομορφούλικα είναι αυτά. Τα είναι. Θα δούμε. Φαίνονται να είναι. Να το αυτό εδώ. Φαίνεται με χοντρό κορμό. Αυτό εδώ κόπηκε κάπου. Μαγωμένο είναι. Ναι, αλλά αυτά εδώ που τα πιάνω, τα νομίζω ότι δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα. Τα προηγούμενα. Βγάλω αυτό. Βγάλε. Δες τι όμορφα. Κουκλάκια είναι αυτά, φίλε. Δες τώρα τι χοντρό κορμό έχει αυτό. Χαράζε ρε λες. Όχι. Μα θα βγάζει τίποτα. Βγάζει γάβα. Βγάζει. Ναι, ναι. Λακταριάκι. Ναι. Λακταριάκι, το απλώς να βρούμε τι είναι. Αν και είναι κάτι τέτοια, κάτι υπεράτους και κάτι πώς θα λένε. Θα τα βρούμε. Όλα θα τα βρούμε. Όπου κάψα. Λακτάριος ήθελες να δοκιμάσεις. Τι να δοκιμάσω. Πήρε φωτιά η γλώσσα να ακούμε. Τσούσκα. Λακτάριος πιπεράτος. Εδώ δες το γάλα, πω μαλάκα, κάψιμο. Καυτερό. Να τα ινδικά τα φαγητά που γίνονται με λακτάριους. Λακτάριους. Φαγόσιμο χαμηλής ποιότητας. Βάλ' τα εκεί και βλέπουμε. Βάλ' το να το έχουμε εκεί. Λακτάριος πιπεράτος. Τφου. Η λακτάρι. Η πιπεράτη. Βγαίνουν μέσα από την από τη γη. Ένας, δύο, τρεις. Θα βγάλω. Βγάλε και από εκεί. Άμα θες. Αυτή είναι η πιπεράτη. That's...
Λακτάριος πιπεράτος. Το χαράζεις και βγάζει υγρό. Το οποίο υγρό, άμα το δοκιμάσεις, είναι πολύ καυτέρο. Δύσκολο να κρατάω και το κινητό και το μαχαιράκι, αλλά καταφέρω. Βασικά αυτά είναι χθεσινό κομμάτι, γι' αυτό θα βάζει περισσότερο υγρό. Είναι τόσο φρέσκο δηλαδή. Αυτός ο λακτάριος ο πιπεράτος. Δοκιμάσαμε χθες και μας κατάκαψε το υγρό του. Μπορεί να αποξηρανθεί και να χρησιμοποιηθεί και σαν καρύκευμα, αφού σιγουρευτούμε ότι είναι το συγκεκριμένο έτσι είδος. Αυτό είναι νεαρό καρπόσωμα. Τελικά αποφάσισα να τον κόψω και θα τον αποξηράνω και το χρησιμοποιήσω σαν καρύκευμα, να δω τι θα βγάλει σαν γεύση. Ενδιαφέρον φαίνεται. Αυτοσχέδια προσπάθεια ξύρανσης. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Ξέρω πως ξυραίνουν κανονικά μανιτάρια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία, οπότε θα επιχειρήσω να τα ξυράνω αυτά το μανιταράκι έτσι. Thank you.